Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η πρόταση για τη δημιουργία βιωματικής έκθεσης διαδραστικών συστημάτων στον χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Για να προωθήσουμε επιτέλους μια σημαντική μελέτη η οποία έχει να κάνει με τις ψηφιακές αποτυπώσεις του ναού, ένα έργο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να καταλάβει και να δει με ένα πλέον σύγχρονο τρόπο την ιστορική διαδρομή του ναού και του μνημείου. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς και ιδιαίτερα στο ΙΤΕ, το οποίο έκανε τη μελέτη αυτή για την ψηφιακή παρουσίαση και του ναού αλλά και άλλων μνημείων θρησκευτικών της πόλεως. Επίσης αυτό το κομμάτι για να υλοποιηθεί, μεγάλη βοήθεια μας προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης, ιδιαίτερα με τον κύριο Αρναουτάκη. Τα διαδραστικά αυτά συστήματα προσφέρουν σε επισκέπτες βιωματική εμπειρία χωρίς να απαιτούνται μόνιμες παρεμβάσεις. Η ιστορία του ναού, τα θρησκευτικά μνημεία του Ηρακλείου, η ιστορία του Ηρακλείου από την αρχαιότητα ως σήμερα, οι ανασκαφές στον χώρο του ναού, η σχέση Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας στα χρόνια της Ενετοκρατίας αποτελούν μεταξύ άλλων τους άξονες στους οποίους κινείται η πρόταση για την οποία το ΚΑΣ άναψε το πράσινο φως. Εμείς από την πλευρά μας συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο να ολοκληρωθεί η μελέτη και οι διοδοτήσεις και να αναζητηθούν μετά οι απαραίτητοι πόροι για να δημοπρατηθεί και να προχωρήσει αυτό το έργο. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές που θα υπάρχουν να δει την ιστορία του ναού, κυρίως όμως και την ιστορία της πόλης, την εποχή την οποία εντάσσεται το μνημείο, τη διαχρονική διαδρομή του μνημείου και πώς αυτό όλα το περάσμα των χρόνων είχε διάφορες χρήσεις, γιατί έχει και αυτό μια σπουδαία πληροφορία. Η ονομασία του είναι Άγιος Πέτρος των Δομινικανών. Είναι ένα τάγμα το Σταυροφόρων, όπου ήρθε στο Ηράκλειο το 13ο αιώνα και το 1250, και από το 1250 έως που ήρθαν οι Οθωμανοί έγινε τζαμί. Και το 1943 πέρασε στα χέρια της ενορίας του Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ανάδειξη του σημαντικού ναού της πόλης, ο οποίος ανοίγει τις πύλες του μετά το Πάσχα και καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, έχοντας μάλιστα μεγάλη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες κρουαζιέρας. Καθημερινά από τα πλοία έχουν περίπου 50 έως 60 άτομα επισκεψιμότητα. Τη μέρα, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πιάνουμε γύρω στις 2.000 τουρίστες το μήνα.